Έμφαση στα λαϊκά στρώματα και στη λαϊκή πολιτική στο μέτρο του δυνατού ήταν κατά τη γνώμη μου μια σωστή πολιτική και εξηγεί ότι το 24% που δεν είναι καλό αποτέλεσμα είναι όμως ένα αποτέλεσμα που σας επιτρέπει να υπάρξετε με κεντρικό τρόπο στο πολιτικό σύστημα στη μακρά διάρκεια. Υπάρχουν δύο πράγματα που δεν κατάλαβα καθόλου, γι' αυτό θα σας δώσω το ερώτημα, αν και ο ρόλος μου δεν είναι. Κατανοήσατε ότι κάποια στιγμή, έχω την εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατανόησε κάποια στιγμή ότι αναπτύσσεται ένα αντισύριζα σύνδρομο στην ελληνική κοινωνία και θεώρησε ότι αυτό το αντισύριζα σύνδρομο είναι ένα αντισύριζα σύνδρομο των ελίτ. Αυτό ίσχυε απολύτως στην αρχή. Γιατί ήρθαν οι outsiders και πήραν την εξουσία. Ποιοι είναι αυτοί? Σταδιακά αυτό άρχισε να αναπτύσσεται. Το δείχναν οι δημοσιοποίησεις. Και κάνατε πόλωση ενώ υπήρχε το αντισύριζα σύνδρομο. Ένα κόμμα κάνει πόλωση εάν ταυτόχρονα προσπαθεί να μειώσει το αντισύριζα σύνδρομο. Ο Καραμαλής, ο Κώστας, επειδή ήξερε ότι υπήρχε αντιδεξιό σύνδρομο, ακολούθησε πολιτική μεσαίου χώρου. Παρακολουθούσα και είχα την αίσθηση ότι δεν είχατε κατανοήσει ότι υπάρχει ένα αντισύριζα σύνδρομο. Αυτό σας απομάκρυνε σε μεγάλο βαθμό, η αίσθησή μου, ήδη η αίσθησή μου είναι από τις μεσαίες τάξεις και οι μεσαίες τάξεις στην Ελλάδα, ανεξάρτητοι επαγγελματίες, ελεύθερα επαγγέλματα, μικρομεσαίοι, αλλά και μισθωτοί, προσέξτε, του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, υπερβαίνουν το 60%. Και έλεγα, ένα αριστερό κόμμα δεν είναι δυνατόν, αν έχει οργανώσει, να μην καταλαβαίνει ότι αναπτύσσεται ένα αντισύριζα σύνδρομο στην κοινωνία και το ενισχύει κιόλας. Δηλώσεις πολλά και λίγο, ένα παράδειγμα μου επιτρέπετε. Και δεύτερον, αφήνατε λίγο τις μεσαίες τάξεις απ' έξω. Όχι, δεν τις αφήσαμε καθόλου απ' έξω. Καθόλου απ' έξω δεν τις αφήσαμε. Φέραμε, βελτιώσαμε όλα τα μακροοικονομικά μεγέθη. Είμαστε η κυβέρνηση η οποία έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Έφερε πολύ μεγάλο δημοσιονομικό χώρο για να ασκήσει φιλολαϊκή πολιτική και την άσκησε χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Είμαστε η κυβέρνηση η οποία θεσμοθέτησε τα πρώτα μέτρα όπως η αναπτυξιακή τράπεζα και ό,τι φιλολαϊκή πολιτική κάναμε, την κάναμε μόνιμου χαρακτήρα ρυθμίσεις και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο είπα προηγουμένως, γιατί όχι να μην εμβαθύνουμε στο επόμενο τετράμινο για να βλέπουμε πώς η Νέα Δημοκρατία και η σύμμαχή της, ο κύριος Βέμπερ, ενδεχομένως μπορεί να ενοχλείται με αυτό. Τώρα, αυτό για το αντισυριζαϊκό μέτωπο, όπως λέτε, σύνδρομο. Σωστά. Θα μου επιτρέψετε να συμφωνήσω μαζί σας, όχι ότι το παραγνωρίσαμε, απλώς έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το πώς λειτουργεί ο χώρος του διαδικτύου, ο οποίος πλέον είναι κυρίαρχος, γιατί οι πολίτες δαπανούν περισσότερο χρόνο μπροστά από μια οθόνη, μια συσκευή και κυρίως από το κινητό τους τηλέφωνο. Και εκεί η μηντιακή ασυμμετρία ήταν πολύ μεγάλη, αλλά επίσης και πάρα πολλά άλλα ζητήματα τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Παράδειγμα, μιας και είναι όλοι παριστάμενοι εδώ πέρα, μπορεί να μου πει πώς ένα πτωχευμένο κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αγοράζει online διαφήμιση? Πώς γίνονται να αγοράζει τόσο πολύ online διαφήμιση το 2015 με το δημοψήφισμα όταν είχαμε τα capital controls? Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ είχαμε μεραρχίες προπαγάνδας οι οποίες φαίνεται ότι πέτυχαν το στόχο τους, όχι όμως ολοκληρωτικά, διότι το 24% και οι επόμενοι 4 μήνες και το νοικοκύρεμα που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση στα δημόσια οικονομικά με τα 40 δισεκατομμύρια, αλλά και το σθένος του ίδιου του Πρωθυπουργού σε μια Ευρώπη που κλείνει σύνορα να λέει για τα αδέρφια μας Τσιγκάνου και τους Ρωμά και να διεκδικεί περισσότερα δικαιώματα για αυτούς που το έχουν ανάγκη, είναι μια τεράστια πολιτική παρακαταθήκη, κύριε Μοσχονά, και να είστε σίγουρος ότι θα την εξαργυρώσουμε και στις επόμενες εκλογές εθνικές. Εγώ δεν θα ήμουν καθόλου, καταλαβαίνω τη χαρά και σεβαστό είναι και από τους αντιπάλους μας και το Κινάλ και τη Νέα Δημοκρατία, διότι όντως υπάρχει μια διαφορά, αλλά δεν θα ήμουν καθόλου σίγουρος ότι η επόμενη κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το Κινάλ. Το έχουν συνεργαστεί άλλωστε και από το 2012, ήταν μαζί παρεάκι και θυμάμαι τότε τον κύριο Σαμαρά στο Εγάλεο και στη Θεσσαλονίκη να βρίζει τον κύριο Βενιζέλο και ότι εμείς δεν πρόκειται να συνεργαστούμε ποτέ με τον Πασόκ και μετά ήταν πλάι-πλάι. Δεν ξέρω αν σας κάλυψε η απάντησή μου, αλλά θεωρώ ότι η δυναμική του χώρου του διαδικτύου ως προς το περιεχόμενο και τον παραλήπτη και το πώς μπορεί να ομαδοποιούν με τους αλγόριθμους τους και συγκεκριμένες εταιρείες την καταναλωτική συμπεριφορά έχει επίδραση και στον χώρο της κατανάλωσης. Λοιπόν, Γεράσιμε, δεν είναι...